Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέει εδώ ένας φίλος, τα έχει με τον Ιτζόγλου εδώ με ένα μήνυμα που στέλνει, ότι μέχρι στιγμής λέει είναι άβουλος και νοθρός. Τι θα κάνει, συνέντευξη θα δώσει. Εντάξει, δηλαδή τι περιμένουμε να κάνει. Προφανώς να περάσει 4-5 παίξεις να βάλει γκολ για να με ροφορεί. Αυτό περιμένουμε. Ο Ινιέστα παίζει στην Βαρκελώνα. Δεν ήρθε όμως προχθές να τον δούμε. Κάτσε στην Ισπανία. Είναι μακριά. Είναι μακριά. Μάλιστα. Βάλατε ζώνη, εντάξει. Σταμάτησα και δεν έχω και καλό σήμα να ξέρετε. Μπορεί να μην ακούτε καλά σε λίγο. Αλλά. Μια χαρά σας ακούμε. Λοιπόν, είμαστε πλέον στην δεύτερη αγωνιστική. Έδωσε ο Θεός. Πέρασε και η παρέλαση της 28 Οκτωβρίου και παίζουμε πρωτάθλημα. Σαν θαύμα ακούγεται. Εντάξει, το αυτονόητο είναι τόσο περίεργο. Μας φαίνεται μάλλον τόσο περίεργο. Ναι. Και λέμε εντάξει, το μιλάμε για το αυτονόητο, έτσι. Σωστά. Τι αίσθηση σας άφησε αυτή η πρώτη αγωνιστική? Η πρώτη αγωνιστική είναι ότι εντάξει, όλες τα φαβορί επικράτησαν. Δεν νομίζω ότι είχαμε κάποια έκπληξη. Ναι. Αν και θεωρώ ότι έκπληξη θα ήταν το παιχνίδι της Σπάρτης που δεν κέρδισε, γιατί εγώ την είχαμε κερδίσει, να σου πω αλήθεια. Δεν ακούσατε όμως τα προγνωστικά που έδωσα χ. Εντάξει, άμα το είπες είσαι λίγο πιο μπροστά. Σε παραδέχομαι. Εδώ είπα του Άρη τα πάντα. Over από το ημίχρονο και 5-0 τελικό και νομίζω ότι το ήξερα. Εντάξει, τότε κόψει την εκπομπή, ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Όντως. Εντάξει, μου είναι αμαρτία. Άμα ξέρεις και μπορείς να προβλέψεις αυτά τα πράγματα. Όποτε παίζω, τα χάνω όλα. Τζάμπα το ταλέντο σου. Όποτε παίζω, τα χάνω όλα. Δεν πιάνω τίποτα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Την αίσθησή σας δεν μας είπατε. Άρα την είπατε, φαβορή κέρδισαν την πρώτη. Είναι λογική, έτσι. Δεν έγινε κάτι, τα φαβορή περάσανε. Τη Σπάρτη, εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν. Δεν ήταν λογικό. Λογικό. Πρώτη αγωνιστική όλα λογικά είναι. Ναι, ναι. Είχα την Καλαμαριά, να σου πω την αλήθεια, να κερδίσει πιο εύκολα. Δυσκολεύτηκε αρκετά. Αλλά και χρειάστηκε και λίγο σμπρόξιμο, είναι αλήθεια. Χρειάστηκε λίγο το σμπρόξιματάκι της. Εντάξει. Αυτό δεν είναι. Δεν φάνηκε. Δηλαδή το Αχαρναϊκού το παιχνίδι ήταν έκπληξη. Η νίκη. Το ότι ήταν λίγο, μάλλον καλύτερη από ό,τι περιμέναμε, η Παναχαϊκή ενδεχομένως, και φάνηκε ότι στην έδρα της ήταν μια ομάδα που θα δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ έτσι την περίμενα την Παναχαϊκή. Εγώ έτσι την περίμενα. Εγώ θεωρούσα και θεωρώ ότι η Παναχαϊκή έχει άγνοια κινδύνου σαν ομάδα. Ναι. Αποτελείται από νέα παιδιά που τρέχουν πολύ. Ναι. Και κάποιους έμπειρους παίχτες οι οποίοι είναι γνώστες της ελληνικής πραγματικότητας, όχι της β' εθνικής απαραίτητα. Ναι. Έχουν απελευθερώσει αυτά τα παιδάκια. Οπότε η ομάδα εκείνη δεν έχει άγνοια κινδύνου. Όποιος υποτιμήσει, αυτή είναι η β' εθνική. Αυτό την κάνει επικίνδυνη η άγνοια κινδύνου που διαθέτει. Η προσωποποίηση της β' εθνικής είναι η Παναχαϊκή φέτος. Ναι. Η άγνοια κινδύνου που μπορεί να συναντήσει έναν αντίπαλό σου. Θεωρείτε ότι έχουμε πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, γιατί ψιλοφάνηκε και αυτό. Ότι δηλαδή έχουμε ένα γκρουπ ομάδων, 5-6 ομάδων από τον Άρη μέχρι και την Παναχαϊκή, και έχουμε άλλες 5-6 ομάδες οι οποίες δύσκολα θα ξεφύγουν από το να παλεύουν μόνο για τη σωτηρία. Γιατί πέφτουν και πολλοί φέτος. Πέφτουν 6 πέφτουν φέτος. Εντάξει, το σημαντικό φέτος είναι ότι πέφτουν 6 ομάδες. Οπότε αυτό από μόνο του δεν θα αφήσει το πρωτάθλημα να γίνει πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Θα είναι πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Το σίγουρα θα περπατήσουν κάποιες ομάδες να πάνε πιο πάνω, είναι δεδομένο έτσι. Αλλά άλλο το δύο ταχυτήτων το περσινό, που ήταν 3 ομάδες και έβλεπες ότι 4 ομάδες αυτές είναι τέλος. Δεν υπάρχουν άλλες. Φέτος όλοι παίζουν για τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να πέφτουν δύο και πολύ σημαντικό να πέφτουν έξι, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, όντως, γιατί δηλαδή, δεν θα είναι ποτέ αδιάφορες οι ομάδες, γιατί θα καίγονται, πραγματικά. Πέρσι είπα στην αρχή της χρονιάς ότι το πρωτάθλημα θα κρυφθεί στο 80 συν και φέτος λέω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση θα κρυφθεί στο 70 συν. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κρυφθεί παραπάνω με έξι ομάδες να πέφτουν. Άρα με τους 77 περσινούς ανεβαίνουμε. Πρώτος με διαφορά το δεύτερο. Μάλιστα. Έτσι είναι η αίσθησή μου, έτσι. Ναι, ήδη θεωρητικά βέβαια αυτά, εντάξει, δεν παίζουν πάντα ρόλο. Ο Άρης έχει ένα συν 2 σε σχέση με πέρσι. Με το ίδιο μάτς εννοώ. Και μπορεί να το κάνει συν 5 αν κερδίσει τα τρίκαλα την Κυριακή. Εντάξει, αυτό όταν μιλάμε για δεύτερη αγωνιστική.
πρέπει να ξέρει να έχει την ψυχραιμία, την ηρεμία να διαχειρίζει καταστάσεις. Όσο εύκολο είναι να διαχειριστείς μια νίκη, τόσο εύκολο πρέπει να είναι να διαχειριστείς και μια ήττα. Ναι. Αν δηλαδή στο ποδόσφαιρο έχεις πάρει, παντού θες να κερδίσεις, είναι το δεδομένο. Πρέπει να κερδίσεις, γι' αυτό παίζεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Και πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα όπως είναι. Ναι. Και υπάρχουν αν και άλλα... μιλάμε ναι. ότι θέλουμε τρεις πόντους και θέλει δύο παιχνίδια να τελειώσει και πάμε στο πρώτο παιχνίδι και κάνουμε ισοπαλία, εκεί θέλουμε, είμαστε άχρηστοι. Ναι. Εκεί η διαχείριση είναι διαφορετική. Εδώ μιλάμε για διαχείριση ξεκινήματος σεζόν. Μιλάμε για διαχείριση ομάδας που πρέπει να πατήσει τα πόδια της, να βρει το ρυθμό της, γιατί βρίσκοντας η δικιά μας ομάδα το ρυθμό της δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή είναι ένα τυφλό πρωτάθλημα. Τυφλό, δεν ξέρεις. Όσο και να παρακολουθούμε, όσο και να βάζουμε ανθρώπους να βλέπουν αντιπάλους. Δεν ξέρεις τι θα δεις από την Καλυθέα σε δύο αγωνιστικές μες στο γήπεδο. Ναι. Νέα παιδάκια, τρέξιμο πολύ. Άγνοια κινδύνου, που η φετινή κατηγορία σας λέω είναι βασισμένη στην άγνοια κινδύνου. Ναι. Από τα Τρίκαλα, τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή? Που έχουν κάνει και μια ήττα ήδη στην πρεμιέρα, άρα αυτό. Έχουν και αυτό και έχουν και το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί παίζουν μετά στη Δράμα, μετά υποδέχονται τον Όφη. Έχουν ένα πρόγραμμα φωτιά την πρώτη τετράδα. Και διαχείριση ήττας. Τα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι που αν το παίζανε 10 αγωνιστική θα το βλέπανε πιο χαλαρά. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι. Πιο χαλαρά στο ότι θα ήταν πιο απελευθερωμένοι, θα είχαν μαζέψει κάποιους πόντους, θα ήταν πιο απελευθερωμένοι και θα κοιτούσαν ίσως και αυτοί λίγο ψηλότερα. Αυτή τη στιγμή παίζουν σε δύσκολη κατάσταση γιατί έρχονται από ήττα. Ναι. Οπότε καλός ή κακός, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το έχουμε έτσι. Ότι πάμε σε μια ομάδα πληγωμένη. Ναι. Πάμε σε μια ομάδα πληγωμένη, καλή ομάδα, για τα δεδομένα της Β' Εθνικής είναι εξαιρετική ομάδα, με καλό προπονητή. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει εμείς για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Πάντως έχει κυριαρχήσει η αίσθηση, κύριε Μηροφορίδη, ότι και για τον Άρη είναι σημαντικό παιχνίδι από την άποψη ότι εντάξει, okay, είναι τρεις βαθμοί, αλλά πέρα από τους τρεις βαθμούς μπορεί να είναι πολλαπλάσια τα ωφέλη ενός διπλού στα Τρίκαλα. Σε πολλούς τομείς δηλαδή. Εντάξει. Να το πω πιο απλά και πιο ρεαλιστικά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι 0-1-0-2, όλα καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Μήπως έχουμε 75 πόντους και δεν το ξέρω. Όχι βέβαια. 6 πόντους έχουμε. Ναι. Γι' αυτό σας λέω η δεύτερη αγωνιστική είναι δεύτερη αγωνιστική. Όποιος προσπαθήσει στη δεύτερη αγωνιστική να βάλει την πίεση στην ομάδα ότι πρέπει αμάν και τι να καταφέρει κάτι, πιστέψτε με, είναι εγκληματίας. Έχει το η ομάδα μπροστά της και το υλικό και το χρόνο να πετύχει πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, είναι άλλα 32 παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σου. Η συγκεκριμένη ομάδα, έτσι όπως είναι φτιαγμένη, έτσι όπως είναι δομημένη, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Μια σίγουρα και... εμένα, αν με ρωτάτε, εγώ δεν θέλω να χάνω ούτε το γιο μου. Το έχω ξαναπεί και πιο παλιά. Και έτσι πρέπει να είναι και οι μεγάλες ομάδες. Προσέξτε με. Πρέπει όμως η διαχείριση της ομάδας σου είναι διαφορετική από τη διαχείριση της προσωπικής, το τι κάνεις προσωπικά. Ναι. Η ομάδα είναι ένα κομμάτι το οποίο απαρτίζει από 30 ανθρώπους. Ο καθένας έχει τα σύν, τα πλήν του. Έχει την τρέλα του να πετύχει πράγματα. Κάπου χάνει τη φιλοδοξία του γιατί τον κουράζουν άμα κάνει 10 νίκες συνεχόμενες. Και σου λέει, okay, το θεωρεί δεδομένο. Αν κάθε μέρα δεν είσαι γρήγορη στο ποδόσφαιρο, στο τέλος της ημέρας δεν θα πετύχεις τίποτα, να ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της διαχείρισης, ειδικά στον Άρη, κύριε Μηροφορίδη, γιατί θυμόμαστε όλοι, εντάξει δεν ήσασταν, αλλά φαντάζομαι είχατε ενημέρωση. Πέρσι κόντεψε να καταστραφεί ο Άρης από εκείνη την ισοπαλία μετά το μάτς με τον Ιγυνιακό. Έγινε ο κακός χαμός. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί δηλαδή και ήταν μόλις δεύτερη αγωνιστική και πάλι εκείνο το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, το μεγαλύτερο όπλο μιας ομάδας. Αν η ομάδα μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις, και σας λέω, το πιο δύσκολο αποτέλεσμα να διαχειριστείς είναι η νίκη. Ναι. Και ειδικά οι συνεχόμενες νίκες. Οι συνεχόμενες νίκες κάποια στιγμή σε κάνουν αφελή. Ναι, ή μπορεί να επαναπαυτείς ενδεχομένως, να είσαι λίγο πιο χαλαρός. Σε κάνουν αφελή, ναι. Σε κάνουν αφελή και η αφέλειά σου είναι μεγάλη και τιμωρείται. Και όταν έρθει η σφαλιάρα και η τιμωρία μετά από ένα σερί επιτυχιών, πολύ δύσκολο μπορεί να το μαζέψεις. Οπότε όταν έχεις μια ομάδα στην τζίτα, είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό το παιχνίδι βέβαια προηγείται
λίγα 24 ώρα πριν από το σπουδαίο ραντεβού με την Boca Juniors. Το έφερε έτσι χρονική συγκυρία, λίγο περίεργο έτσι. Και δεν ξέρω αν θα επηρεάσει, πιστεύετε, το ένα παιχνίδι το άλλο. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει. Γιατί ξεκάθαρα το πρώτο παιχνίδι χρονικά είναι το παιχνίδι που πατάμε στα πόδια μας, που δείχνουμε πράγματα, που είναι βαθμολογικό παιχνίδι, παίρνουμε 3 πόντους και συνεχίζουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Το δεύτερο παιχνίδι είναι ξεκάθαρα ένα παιχνίδι το οποίο όλοι εμείς θα έχουμε να θυμόμαστε, αλλά είναι ξεκάθαρα το παιχνίδι του κόσμου για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει αυτό που έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να τους το πει πώς θα το κάνουν, γιατί ξέρουν καλύτερα μόνοι τους. Ξέρετε που θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει ότι με νίκη θα έχετε στα Τρίκαλα, θα έχετε εξασφαλίσει το πιταρισμένο γήπεδο με την Μπότα. Με Μπότα. Μπόκα. Δεν έχει λογική όμως αυτό, έτσι μη γελιόμαστε. Λογική δεν έχει, αλλά στην ψυχολογία του κόσμου. Τα γήπεδα. Να το πούμε απλά. Χτύπα ξύλο 10 φορές. Αν δεν κερδίσουμε δηλαδή, μπορείς την άλλη εβδομάδα να ξαναφέρεις την Μπόκα. Όχι. Για να πας να κερδίσεις ένα παιχνίδι για να φέρεις την Μπόκα μετά. Αντί να έχεις 17.000 εισιτήρια, όμως θα έχεις 12. Θα έχεις 11. Έτσι πάει συνήθως. Όχι, αυτό είναι έγκλημα, γιατί το σημαντικό, πάει και πάλι λέω, δεν είναι στη δεύτερη αγωνιστική να μπαίνουν ταμπέλες. Το δεδομένο είναι ότι αυτή η ομάδα στο τέλος θα δώσει που πρέπει. Mm-hmm. Αν δεν φτάσει, είμαστε για εκτέλεση. Δεν μπορώ να το πω με διαφορετικό τρόπο. Εκεί θα φτάσει η ομάδα. Το ότι ενδιάμεσα υπάρχει χαρά ενός τέτοιου αγώνα, ενός τέτοιου παιχνιδιού, αυτό πρέπει να το αξιολογήσουν κάπως διαφορετικά όλοι. Γιατί σας λέω και πάλι, είναι καθαρά για τον κόσμο αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να το αξιολογήσει έτσι όπως το περιγράφει το οργανισμός που λέγεται Άρης και να το απομονώσει από οτιδήποτε θεωρώ άλλο. Θεωρώ ότι έτσι το έχουν καταλάβει. Θεωρώ ότι έτσι το έχουν στο μυαλό τους. Ξέρουν ότι σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να ξαναζήσουν μια ωραία σκηνή την οποία οι ίδιοι δημιουργούν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει... Δεν έχουν ταυτίσει κάποιοι στο μυαλό τους το ένα με το άλλο. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Από οργανωτικής απόψεως είναι όλα, βαίνουν όλα ομαλώς λίγα 24 ώρα πριν από το παιχνίδι, γιατί δεν μιλήσαμε εδώ και κάποιες μέρες, είναι όλα κομπλέ. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι σε καλό επίπεδο, κάθε μέρα κάτι γίνεται, κάθε μέρα ο οργανισμός δουλεύει για το μάτς, όταν έρθει η ώρα του να είναι όλα κομπλέ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο θέμα, θεωρώ ότι στην ώρα του θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Οι Αργεντίνοι ποτέ έρχονται τη Δευτέρα. Δευτέρα, ναι, Δευτέρα. Μάλιστα. Εντάξει, οι Αργεντίνοι θεωρούν δεδομένο ότι ζουν την ίδια κατάσταση με τότε. Ναι. Και ζουν την ίδια κατάσταση με τότε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό τους περάσαμε, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό που έγινε τότε έγινε γιατί ο αντίπαλος του Άρη ήταν η Μπόκα. Δεν έγινε γιατί ο αντίπαλος του Άρη ήταν ο Γενιακός. Σωστά, αλλά υπήρχε και μια άλλη ψυχολογία γενικότερα στον κόσμο. Τώρα, κακά τα ψέγματα. Βγαίνεις να πας στα μπουζούκια. Αν δεν είσαι καλά, δεν θα πας στα μπουζούκια. Ποια είναι η πραγματικότητα, στα μπουζούκια δεν θα πας. Αλλά όταν θα έρθει ο τραγουδιστής που εσύ γουστάρεις για μια εμφάνιση. Ναι, θα πας, σωστά. Θα πας. Και καλή ψυχολογία να μην έχεις. Θα πας να σου την αλλάξει. Εμείς το παιχνίδι αυτό το βασίσαμε στο να αλλάξουμε την ψυχολογία, γιατί αυτό ήταν το κίνητρο για να έρθουν στο γήπεδο πιο εύκολα. Είναι ένα μάτσο οπαδικής ανάτασης αυτό. Ναι. Ακριβώς, ξεκάθαρα. Μην το συζητήσουμε. Μην λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Mm. Είναι μάτσο για τον κόσμο. Έτσι. Και είναι και μια ευκαιρία, όπως έχουμε πει, κύριε Μυροφορίδη, και για όλη την ομάδα, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, να νιώσει, να αντιληφθεί. Να νιώσει. Είναι σημαντικό να νιώσουν όλοι. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτό. Να νιώσουν όλοι το τι μπορεί να γίνει. Αλλά για να γουστάρουμε κιόλας, πάρτε και το διπλό στα Τρίκαλα. Εντάξει. Ρε, αυτό το θέλουμε δύο φορές πιο πολύ από σένα. Πιο πολύ από μένα δεν γίνεται. Κοίτα, πιο πολύ από σένα, να ξέρεις, και πιο πολύ από όλους, το θέλουν πάντα αυτοί που παίζουν. Καλά, σίγουρα. Αυτοί που παίζουν θέλουν πιο πολύ από όλους, να κερδίζουν. Δεν είναι κανείς από αυτούς μέσα του καλά με μία αποτυχία. Ποτέ κανείς. Στο λέω εγώ παίζω με την ψυχή τους
Είμαι όλη μέρα εκεί, τους βλέπω, τους διαβάζω, ξέρω τα συναισθήματά τους. Πιο πολύ από τον ποδοσφαιριστή δεν θέλει κανείς μια επιτυχία. Mm-hmm. Όσο και να τα πάει ο παδός στην ομάδα του. Όσο και αν ο ποδοσφαιριστής δεν γεννήθηκε να είναι, δεν γεννήθηκε αριανός, έτσι. Mm-hmm. Να ξέρουμε τι λέμε. Mm-hmm. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι είναι εμβολιασμένος για να κερδίζει, γιατί αυτό τον ζει, αυτό θεωρείς το δεδομένο. Mm-hmm. Αν αυτό καταφέρετε και το δείξετε όλοι μέσα στον Άρη, τότε ο Άρης πραγματικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και στο τέλος της χρονιάς θα έχει πετύχει το στόχο του και θα μπορούμε να μιλάμε και για πολύ μεγαλύτερα πράγματα από του χρόνου και έπειτα. Αν αυτό που λέτε τώρα, όπως το περιγράφετε, όντως το κάνουν οι ποδοσφαιριστές που είναι στον Άρη αυτή τη στιγμή και όλο το team μέσα γύρω από τον Άρη, από τον πρώτο στο τελευταίο, τότε δεν θα έχει θέμα ο Άρης. Το θέμα είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχε ο Άρης αυτό. Πέρσι δεν έβλεπα, και... ναι, δεν έβλεπα όλους να στεναχωριούνται όταν χάνανε. Αυτό είναι ένα θέμα. Μα δεν μπορείς ένα σε ένα παιχνίδι να πας, πρόσεξε, σε ένα παιχνίδι θα πας, θα δώσεις ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις, δεν παιχνίδι, θα κρατήσεις κάτι, δεν θα κρατήσεις ρέστα. Θα παλέψεις, θα σκοτωθείς, στο τέλος θα κάνεις ταμείο. Όταν το κάνεις αυτό και φύγεις με τη συνείδησή σου καθαρή, το 99% των φορών που θα το έχεις κάνει, θα έχεις κερδίσει και θα έχεις φύγει. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε και ότι μπορείς, έχεις και την ποιότητα σε αυτή την ομάδα, έχεις τις προσωπικότητες σε αυτή την ομάδα, μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αν μιλούσαμε για άλλο επίπεδο, μπορώ να σου λέγω ότι ναι θέλεις, αλλά μπορεί να μην μπορείς. Εδώ και να θέλεις και μπορείς, είναι απλά, τέλος. Mm. Πάντως και εσείς, κύριε Μηροφορίδη, βλέπουμε στα πρώτα αυτά τα επίσημα παιχνίδια και με Πανιόνιο και με Ιγυνιακό. Το ζείτε και εσείς πάρα πολύ έντονα. Κάθεστε εκεί δίπλα στο μικρό πάγκο. Πολλές φορές σηκώνεστε. Είστε διαρκώς σε γρήγορση και σε κινητικότητα στα παιχνίδια. Εντάξει, εντάξει. Το θέμα είναι, το θέμα είναι να κάτσω και όταν με δεις εμένα να είμαι σταυροπόδι στον πάγκο. Ναι. Να θυμάσαι ότι όλα είναι... έχουν μπει σε μια τροχιά. Σας έχουμε πλάτη, ομάδα... σας έχουμε πλάτη, δεν μπορούμε να δούμε αν κάθεστε στα προπόδια και βάλε ένα απέναντι. Σε ένα μάτσο του Ηρακλή που έχετε βάλει και τα δύο χέρια πάνω στις καρέκλες, εκεί ήταν, ήταν τελειωμένο το παιχνίδι, εντάξει. Κέρδιζε 3-0. Εμείς να ευχηθούμε την Κυριακή ο Άρης να πάρει το πρώτιστατο αποτέλεσμα το οποίο πρώτα θέλει. Πρώτα ο Θεός να πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Να κερδίσει η ομάδα, να γυρίσουμε στους 3 πόντους και μετά να γιορτάσει ομάδα και κόσμο την Τετάρτη, γιατί είναι κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Mm-hmm. Και πρέπει να το έχουν όλοι έτσι στο μυαλό τους. Mm-hmm. Με το Φωτιά ασχολήθηκατε καθόλου που σφυρίζει την Κυριακή? Είναι ο διαιτητής που δώσε πέρσι το πέναλτι στο Τζεμπούρ, στον Άρη, και από τότε δεν ξανάπαιξε τον Άρη. Και ξαναμπαίνει τώρα. Οπότε έχουν βρει την ευκαιρία όλοι οι αντιαριανοί να λένε ότι θα μας ευνοήσει την Κυριακή. Εντάξει, ο Φωτιάς πέρσι, εγώ ξέρω ότι έπαιξε τον Άρη, έδωσε το πέναλτι το Μούφα, ισοπαλία έκανε ο Άρης. 1-1. Ναι. Οπότε... και πριν, όπως λέει σωστά, ο φίλος έχει ακυρώσει κανονικό γκολ του Άρη, αλλά εντάξει. Εντάξει. Κοίτα, άμα ο διαιτητής πρέπει να αφήσει το γήπεδο να κάνει δουλειά του. Να μοιράζει δικαιοσύνη. Σίγουρα θα κάνει λάθος. Και για τον ένα και για τον άλλο, για τους δύο είναι το ίδιο. Έτσι το βλέπω εγώ. Αν το λάθος του δεν έχει δόλο, είμαστε οκ, δεν υπάρχει θέμα. Όταν μιλάς για τέτοια παιδιά, νέα παιδιά, αυτό ένα παιδί το 28 χρονών από διαβάζω. Mm. 28 χρονών παιδί δεν είναι ο παλιακός διαιτητής που θα έρθει και είναι ο χειρούργος. Ναι. Ένα νέο παιδί που θέλει να διακριθεί, θέλει να καταξιωθεί στον χώρο της διαιτησίας, να του βοηθήσει η τύχη να μην έχει δύσκολες φάσεις και να πάει το παιχνίδι όπως πρέπει, να μην είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστές να είναι παίχτης. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.